Οι κατακτήσεις του σοσιαλισμού στην παιδεία είναι το θέμα της ανοιχτής εκδήλωσης συζήτησης που διοργανώνεται την ερχόμενη Παρασκευή στην πόλη των Ιαννίνων με αφορμή τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Κομματική Οργάνωση Βάσης Εκπαιδευτικών του ΚΚΕ και οι αντίστοιχες οργανώσεις βάσης της ΚΝΕ στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας του ΚΚΕ, Κυριάκος Ιωαννίδης, σύμφωνα με τον Τάσο Τόκα. Στόχος μας είναι μέσα από αυτή την εκδήλωση να αναδείξουμε την τεράστια προσφορά που είχε ο σοσιαλισμός στην υπόθεση της παιδείας, τα άλματα που επιτεύχθηκαν με τη σοσιαλιστική οικοδόμηση και σε αυτόν τον τομέα, τα επιτεύγματα που ακόμα και σήμερα με το σημερινό επίπεδο ανάπτυξη στον καπιταλισμό κόσμο φαντάζουν άπιαστα. Ο ιστορικός άθλος της εξάλληψης του αναλφαβητισμού, η αλματώδης ανάπτυξη του μορφωτικού επίπεδου ενός πληθυσμού εκατομμυρίων ανθρώπων, τα επιτεύγματα στην έρευνα και που έφτασαν μέχρι και την κατάκτηση του διαστήματος, είναι πλευρές αυτών των επιτευγμάτων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αντίστοιχα είχαν γίνει εκείνη την εποχή και στον καπιταλισμό, σε καπιταλιστικές χώρες. Η ειδοποιώς διαφορά όμως της Σοβιετικής Ένωσης και της Οκτωβριανής Επανάστασης είναι ότι όλα όσα κατακτήθηκαν δεν αφορούσαν μια μικρή μερίδα ανθρώπων, μια μικρή μερίδα της κοινωνίας, αλλά συνολικά όλους τους πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης. Και κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Σήμερα, όταν μέσα από το κίνημα διεκδικούμε να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ ο γονιός για τη μόρφωση του παιδιού του, όταν διεκδικούμε τα παιδιά να σιτίζονται στο σχολείο, να έχουν δικαίωμα για δωρεάν διακοπές, για κατασκηνώσεις, για παιδικά θέρετρα, όταν διεκδικούμε δωρεάν στέγαση και σίτιση μετακινήσεις για όλους τους φοιτητές, μας λένε ότι αυτά δεν γίνονται. Κι όμως αυτά έχουν γίνει και όχι στο τώρα, πριν από λίγα χρόνια, αλλά πριν από 50 και από 70 χρόνια. Ο σοσιαλισμός λοιπόν που γνωρίσαμε έδωσε χειροπιαστή απάντηση στο τι μπορεί να γίνει αν η επιστήμη και τα αποτελέσματά της μπουν στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και του κέρδους, γιατί μόνο όταν φύγουν οι καπιταλιστές από τη μέση μπορεί να πάψει το κέρδος να είναι σκοπός της παραγωγής και θα χαίρονται τα επιτεύγματα της διανόησης και της εργασίας η δημιουργή τους. Καλούμε λοιπόν κάθε εκπαιδευτικό, κάθε συνειδητό εκπαιδευτικό, κάθε νεολαίο προβληματισμένο, φοιτητή, μαθητή, κάθε εργαζόμενο να έρθει στην εκδήλωση την Παρασκευή και εκεί να γνωρίσει από κοντά το τι είχε γίνει στον τομέα της εκπαίδευσης στον σοσιαλισμό. Ο μιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Κυριάκος Ιωαννίδης, εκπαιδευτικός και μέλος Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας του ΚΚΕ. Σας περιμένουμε όλους εκεί.